Σκεφτείτε πώς θα ήταν μια ιδανική ημέρα στη ζωή σας. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραβατζής, δημιουργός του blog networkpavlamarketing.gr και συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Αυτό είναι το 31ο βίντεο και σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για τους στόχους και συγκεκριμένα θα ήθελα να δούμε μια άσκηση που ονομάζεται το σενάριο της ιδανικής ημέρας. Έχουν γραφτεί εκατοντάδε βιβλία και χιλιάδε άρθρα για του στόχου και στο blog μου έχω αρκετέ δεκάδε άρθρα για του στόχου. Ποιο όμω είναι ο σωστό τρόπο για να θέσετε του στόχου σα, Η απάντηση είναι ότι δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σωστό τρόπο. σω δεν έχει και μεγάλη σημασία ποια μέθοδο θα ακολουθήσετε για να βάλετε του στόχου σα. Για μένα το σημαντικό για τον καθορισμό των στόχων είναι να βάζουμε του δικού μα στόχου και όχι του στόχου κάποιων άλλων. Και να εξηγήσω τι εννοώ. Πηγαίνοντα σε σεμινάριο των εταιριών μα και ακούγοντα ιστορίε επιτυχία, μα δημιουργούνται ανάγκε και επιθυμίε βάσει αυτών που έχουμε δει. Δηλαδή, αρχίζουμε να ονειρευόμαστε πώ θα ήταν η ζωή μα αν κερδίζαμε αυτά τα χρήματα ή αν είχαμε αυτό το αυτοκίνητο ή αυτό το σπίτι. Αυτό εν μέρει είναι καλό. Είναι καλό γιατί μα δείχνει ποια είναι η προοπτική. Και αν θέλουμε, μπορούμε να τα πετύχουμε όλα αυτά. Και ίσω είναι καλό να έχετε μεγάλου στόχου. Αυτό όμω πολλέ φορέ μπορεί να είναι τροχοπέδι. Δηλαδή, όταν βάζουμε έναν τόσο μεγάλο στόχο που δεν μπορεί καν να συλλάβει το δικό μα το μυαλό, τότε αυτό μα αποτρέπει από το να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα για να το πετύχουμε. Η δική μου σκέψη είναι να βάζουμε τέτοιου στόχου οι οποίοι μα εμπνέουν σε δράση. Και για να μα εμπνέουν σε δράση, χρειάζεται να φαίνονται επιτεύξιμοι. Μια άσκηση που έχω κάνει και που προτείνω σε πελάτε μου αλλά και σε συνεργάτε μου να κάνουν είναι να γράψουν το σενάριο τη ιδανική του ημέρα. Δηλαδή να γράψουν μια περιγραφή του πώ θα ήταν μια ιδανική ημέρα τη ζωή του σε 3 με 5 χρόνια από σήμερα και όταν θα είχαν πετύχει όλου του στόχου του. Σκεφτείτε ότι το και γράψτε λοιπόν ένα σενάριο ταινία για το πώ θα ήταν μια ημέρα στη ζωή σα όταν θα έχετε πετύχει του στόχου σα. Και ξεκινήστε από το πρωί και ολοκληρώστε το μέχρι το βράδυ που θα πάτε για ύπνο. Τι ώρα ξυπνάτε, τι βλέπετε γύρω σα, σε τι σπίτι ζείτε, ποιο άνθρωπο είναι δίπλα σα. Τι κάνετε μόλι ξυπνάτε. Βγαίνετε στο μπαλκόνι με θέα τη θάλασσα και παίρνετε μερικέ βαθιέ αναπνοέ. Κάνετε διαλογισμό ή προσευχή. Τι ήχους ακούτε. Μετά τι κάνετε. Πηγαίνετε να φτιάξετε το πρωινό σα ή μήπω σα το έχει έτοιμο ο προσωπικό σα σεφ. Μετά πηγαίνετε στο γραφείο σα στο σπίτι. Κάνετε γυμναστική. Πώ φέρεστε. Πώ δίνεστε. Τι σκέφτεστε. Είστε μέσα στο άγχο ή λειτουργείτε με ηρεμία και σιγουριά. Ξεκινήστε λοιπόν από το πρωί που ξυπνάτε και γράψτε ένα σενάριο ταινία με όλες τι λεπτομέρειες. Και αφού το κάνετε αυτό, θα το διαβάζετε το πρωί μόλις ξυπνάτε και το βράδυ μόλις πριν πάτε για ύπνο για 30 ημέρες. Βασικά όχι μόνο θα το διαβάζετε, αλλά χρειάζεται να νιώθετε και τα συναισθήματα. Κλείστε τα μάτια και πραγματικά ζήστε το. Αφιερώστε 2-3 λεπτά το πρωί και 2-3 λεπτά το βράδυ και κάντε αυτή την άσκηση για 30 ημέρες. Δεν θα πιστεύετε το πόσο θα αλλάξει η διάθεσή σα και η όρεξή σα για δουλειά. Αυτή η ιδέα είναι από την τρίωρη εκπαίδευσή μου, το πλάνο των 90 ημερών. Στην εκπαίδευση αυτή, πέρα από αυτή την άσκηση, εξηγώ ποια είναι τα ακριβή βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσει κάποιο για να σχεδιάσει ένα λεπτομερέ πλάνο δράση, το οποίο θα τον οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στου στόχου του. Το πλάνο 90 ημερών είναι το πλάνο μία ημέρα επί 90 συνεχόμενε ημέρε. Και στην εκπαίδευση αυτή θα μάθετε ποιε δραστηριότητε είναι αυτέ που μπορείτε να κάνετε κάθε μέρα για να έχετε αποτελέσματα στη δουλειά σα και στην επιχείρησή σα. Θα μάθετε για του στόχου, για το να υπολογίζετε το μέγεθο τη επιχείρησή σα. Αναλύω 10 διαφορετικά εργαλεία ανέβρεση υποψηφίων μεταξύ γνωστών και αγνώστων, όπου σα δίνω τα ακριβή σενάρια και κείμενα για να εφαρμόσετε. Εργαλεία όπω το business to business, δωρεάν αγγελίε, τηλεφωνήματα σε επαγγελματίε, την περίφημη γυάλα και πολλά άλλα τα οποία αποδεδειγμένα θα σα φέρουν εκατοντάδε υποψηφίου. Επίση, εξηγώ πώ μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδό σα και σα δίνω ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο σα δείχνει ποιε είναι οι απαραίτητε ρυθμίσει και αλλαγέ που μπορείτε να κάνετε ώστε να βρεθείτε πιο κοντά στου στόχου σα και διάφορα άλλα εργαλεία. Η εκπαίδευση αυτή είναι διαθέσιμη σε CD, έχει διάρκεια 3 ώρε και μπορείτε να βρείτε το link στα σχόλια ή στην περιγραφή του βίντεο. Στο link αυτό θα δείτε τι έχουν γράψει και άλλοι διεκτιωτέ που την παρακολούθησαν και πώ του βοήθησε. Αν μέχρι τώρα δουλεύατε χωρί πλάνο, ήρθε η ώρα να αποκτήσετε τον απαραίτητο επαγγελματισμό που θα κάνει την επιχείρησή σα πραγματικά πετυχημένη. Ακολουθήστε το link, αποκτήστε άμεσα την εκπαίδευση του πλάνου 90 ημερών και χτίστε ένα πετυχημένο πλάνο το οποίο θα μπορείτε μετά να διδάξετε και στην ομάδα σα. Αυτό ήταν, ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη τη σημερινή ιδέα. Αν τη βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, όπου και αν το βλέπετε. Για περισσότερα από 900 άρθρα πάνω στο δικτυακό marketing στον καθορισμό στόχων, στη διαχείριση του χρόνου, σε τεχνικέ marketing, χειρισμό αντιρρήσεων, επικοινωνία και πολλά άλλα, επισκεφτείτε το blog μου networkpavlamarketing.gr και μη θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή συμπληρώντα το email σα στη φόρμα που βρίσκεται πάνω δεξιά. Αν σα άρεσε το βίντεο, κάντε like, κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube πατώντα το κόκκινο κουμπί, ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω τέτοια βίντεο. Γράψτε το σενάριο τη δική σα ιδανική ημέρα, διαβάστε το κάθε πρωί και κάθε βράδυ για 30 ημέρε και δείτε τη ζωή σας να μεταμορφώνεται. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας!